Ξέρετε, δεν έχουμε το άγχος εμείς να μεταφέρουμε τα εκλογικά αποτελέσματα ανά την Ευρώπη για να δικαιολογούμε τις δικές μας τακτικές. Τρέχουν οι εξελίξεις στη Γαλλία. Το ξέπλυμα του Μακρόν με 200 αποσύρσεις για να μην βγουν οι μεν και να βγουν οι δε. Τα 10 εκατομμύρια ψήφοι της Λεπέν δεν είναι για πανηγυρισμούς, ούτε το 37% που πήρε. Και, εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό για να κριθούν και αυτοί που κρίνουν. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι ξεμπερδέψαμε και ξεκαθαρίσαμε με αφορμή την εγκληματική συμμορία που ανακαλύφθηκε. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν άκρες και πλάτες. Και δεν αφορά το Δήμο της Αθήνας μόνο. Αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, αφορά την Περιφέρεια. Ένα δίκτυο δηλαδή, το οποίο σε ένα κράτος ταξικό, τοξικό και αδιάφορο για την καθημερινότητα των πολλών, ισχυρό όμως για να υλοποιεί και να περνάει και να τρέχει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, υπάρχει και ένα πολιτικό κλίμα στο οποίο ανθίζει η διαφθορά. Και όχι μόνο όταν έρχεται στην επιφάνεια, αλλά και τότε που υπονοείται, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία. Ο ένας εκ των συλληφθέντων, φερόμενος, είναι πρόεδρος της Δημοτικής Αστυνομίας, Σωματείου Εργαζομένων. Και είναι μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου. Και ήταν υποψήφιος με τη συμμαχία υπό τον κύριο Μόραλη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο του Πειραιά. Δύο στελέχη του Πασόκ το κόμμα τους τα έβαλε σε αργία. Τα λέω αυτά γιατί δεν ήρθε από το πουθενά αυτή η μπόχα. Και το καλύτερο, αν θέλουμε να πάρουμε κάποια άμεσα μέτρα, είναι να πιέσουμε ενάντια στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, ενάντια στα διάφορα συμφέροντα και τα αντιλαρίσματα που γίνονται, και στα πλαίσια αυτά εννοείται ότι πρέπει να διερευνηθεί εντελεχώς σε όλες τις προεκτάσεις αυτή η ιστορία, και εννοείται, και δεν χρειάζεται να το λέμε, ότι όταν σπάει ένα απόστημα, αυτό δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων του Δήμου. Και το ίδιο ισχύει, νομίζω, για όλους τους εργασιακούς χώρους. Το δεύτερο. Κοιτάξτε, το θέμα με τις εργολαβίες των δωρητών που δωρίζουν λεφτά, αλλά ορίζουν και εργολάβο που θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά τους, είναι σκανδαλώδες, είναι προβληματικό. Και αναφέρομαι για τις εργολαβίες σε 5 σχολεία, που οι δωρητές καθορίζουν τον εργολάβο, και γενικά αυτό το σύστημα, το οποίο το ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση και το συνεχίζεται, γενικώς συνεχίζεται τα της προηγούμενης διοίκησης. Για κοιτάτε μήπως υπάρχει καμιά προγραμματική σύγκληση. Έχουμε Μυτιλινέο μετά, έχουμε βυθιζόμενους, 12 εκατομμύρια κόστησαν οι βυθιζόμενοι με την εγκλέζικη εταιρεία. Έχουμε διάφορα τα οποία τα συνεχίζεται. Τουλάχιστον αυτό, ο δωρητής δωρίζει και ο Δήμος εκτελεί με δική του ευθύνη την εργολαβία και τα λεφτά τα οποία παίρνει, και αναφέρει φυσικά και τη μάτω δωρητή. Σαφώς πρέπει να γίνει υπόθεση και του Δήμου. Η πίεση που υπάρχει στο σωματείο, το νοσοκομείο, που βάζουν οι εργαζόμενοι του σωματείου των εργαζομένων στην Παμακάριστο, είναι το μόνο νοσοκομείο στο 5ο διαμέρισμα. Και μας προβληματίζει γιατί στο Κοινοτικό Συμβούλιο, ενώ υπήρχε συμφωνία, μόνο η Ανοιχτή Πόλη και η Λαϊκή Συσπήρωση υιοθέτησαν το ψήφισμα του Σωματείου των Εργαζομένων. Το λέω γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει και ο Δήμος να τα διεκδικήσει, γιατί αφορούν την καθημερινότητα. Ένα ακόμα θέμα. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση μίσθωση έργου στο Δήμο, που είναι πολλοί, και ειδικά όσοι από αυτούς δουλεύουν σαν εργαζόμενοι, χτυπάνε κάρτα, δουλεύουν δηλαδή 8ωρο, δικαιούνται από τα πράγματα και μια άδεια. Δεν μπορεί να βγάλουν έτσι, στο όνομα ότι είναι επαγγελματίες ελεύθεροι. Δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους αντιμετωπίζεται σαν εργαζόμενους από τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί φόρμουλα να πάρει αυτός ο κόσμος μια άδεια, να μπορέσει και αυτός να αναπληρώσει όσο μπορεί τα προβλήματά του. Και τελειώνω με το εξής.
με αφορμή τη φωτιά στο λόφο του Κολωνού, η οποία ξεκίνησε από το εγκατελειμμένο περίπτερο. Υπάρχει πρόβλημα. Εμείς και στο παρελθόν είχαμε βάλει θέμα. Τα περίπτερα που υπάρχουν σε λόφους της Αθήνας εγκατελειμμένα ή σε πάρκα πρέπει να αξιοποιηθούν. Αναφέρομαι στον Προπονά, υπάρχει περίπτερο, κλειστό. Στο λόφο του Κολωνού, κλειστό. Στο λόφο του Στρέφη, κλειστό. Στο λόφο Λαμπράκη. Αυτά τα περίπτερα μπορούν να δώσουν μια ανάσα στους λόφους, στη λειτουργία τους. Και μπορούν να λειτουργήσουν σαν εντευκτήρια, με φτηνές τιμές, γιατί ο κόσμος θέλει και να κάθεται κάπου όταν πηγαίνει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πίεση και στους καύσονες και σε όλα τα άλλα προβλήματα.